τώρα βλέπαμε. Ο καλλιτέχνης έκανε τον κόσμο να πηγαίνει έτσι γρήγορα. Ο καλλιτέχνης τα κάνει όλα καταπληκτικά. Ή ο καλλιτέχνης μοντέρ. Είναι και καλλιτέχνης και μοντέρ και graphic designer και εκθέτει τη δουλειά του στην Γκαλερί Ρο, εδώ δίπλα στη Ρωμανού. Ο λόγος για τον Rob Snow είναι graphic designer και τελευταία έχει κλέψει την καρδιά μας με αυτούς τους υπέροχους πίνακες που θα πάτε να δείτε στην έκθεση, η οποία παίρνει παράταση μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα, Rob. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Η Αξάν είναι επειδή είναι ο Ρόπινο από την Αγγλία, αλλά ζει τα τελευταία χρόνια στην Θεσσαλονίκη, του έκλεψε την καρδιά η Θεσσαλονίκη. 13 χρόνια. 13 χρόνια είσαι εδώ και ακόμα δεν θέλησες να το σκάσεις. Ξέρεις και το θέμα, ότι το να καταλάβεις μια γλώσσα είναι πιο εύκολο, ότι μιλάει κιόλας είναι επίσης σημαντικό. Αυτό είναι το δύσκολο. Είσαι αυτοδιδακτός, μόνος σου τα έμαθες τα ελληνικά, με την πρακτική. Το ξέρω ελληνικά, αλλά είναι δύσκολο με μεγάλα λέξια και αυτό, και αν θέλω να πω με πιο ενδιαφέρον, είναι δύσκολο για μένα και αυτό. Οκ, τότε θέλεις όπως θέλεις να μιλάμε. Θες να μιλάμε στα αγγλικά και να μεταφράζουμε. Μιλά αγγλικά, θα απαντάμε γαλλικά. Δεν έχει να κάνει. Κινέζικα. Όλα τα μιλάμε. Κατά καιρούς έχουμε κάνει πολλά σε αυτή την εκπομπή. Έτσι, γι' αυτό το ετοιμάζεις. Λοιπόν, ναι, πάμε. Λοιπόν, Animal Behavior είναι η έκθεσή σου. Είναι όλα δικά σου έργα. Είναι illustrated. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα. Με λέω αγγλικά τώρα. Μίλα αγγλικά, αγόρι μου. Να κάνω εγώ τη μετάφραση. Πάμε. Some people, they came to see the setting up when, the day you came, actually. Περίμενε, σιγά-σιγά. Συνέχισε, γιατί πρέπει να μεταφράζουμε. They think my artwork is cartoon. Yeah, it's not cartoon, it's illustration. There is a difference. Okay, λοιπόν, μας εξηγεί ο Ρόπ ότι κάποιοι από τους επισκέπτες που πήγαν στα γένεια να δουν την δουλειά του νόμιζαν ότι πρόκειται για μια έκθεση καρτούν. Σκίτσων καρτούν, αλλά δεν πρόκειται για καρτούν. Είναι αυτό τώρα πώς το μεταφράζουν. Το illustration στα ελληνικά. Είναι το γυαλιστερό. Έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ, ναι, δεν είναι, πρόκειται για. Άλλο το να κάνεις ένα έργο με χιούμορ και άλλο να είναι το γυαλιστερό, δεν είναι καρτούν. Yeah. Έτσι, αυτό το. Αυτή είναι η διαφορά. Το illustration. Έχει σοβαρά το θέμα. Είναι το γυαλιστερό. Ναι. Έτσι. Ναι. Έχει σοβαρά θέμα. My drawings and paintings started 2.5 years ago. Πριν από 2.5 χρόνια ξεκίνησε η ιδέα για το project. Yeah, I saved a dog that was thrown into the forest. A friend saved it and we took it in to look after it. My dog Honey, you know about Honey now. I mentioned it last time I was here. Μας μιλάει για τον, για τον γορίλα του, τον αγαπημένο, που είναι το βασικό σκίτσο που θα πάτε να αναζητήσετε μέσα στην έκθεση. And she inspired me to start thinking about how to use animals in my artwork. Έτσι σκέφτηκε λοιπόν πώς θα μπορούσε στην καλλιτεχνική έκφανση της δουλειάς του να χρησιμοποιήσει τα ζώα, δηλαδή να κάνει μια δουλειά, μια έκθεση στην ουσία, πίνακες και σχέδια, τα οποία να ξεκινάνε και να έχουν σαν βάση τους τα ζώα και τη συμπεριφορά των ζώων. And it's very important to get people to understand about animals. I just talked to Costas, actually, who was on the show before. He's a friend of mine. Άρα προσπαθεί να κάνει και κατήχηση ο Ρόπ σχετικά με τα ζώα. Είναι πολύ σημαντικό, λέει, να καταλάβουμε την συμπεριφορά των ζώων. So what I want to try to do is use my skills that I use when I'm teaching at the college in Thessaloniki and bring it into my artwork. And αυτό που προσπαθεί λοιπόν να κάνει είναι να μπορέσει τις δεξιότητες του και τις ικανότητες του ως καθηγητής, όπως σε ένα από τα κολέγια στα οποία διδάσκει, και να μπορέσει προφανώς να τα μεταφέρει μέσω της δουλειάς του. Mm-hmm. Εσύ με διορθώνεις τώρα. μέσω της δουλειάς του και με κάποιο τρόπο να ευαισθητοποιήσει. Τι είναι αυτό. Τώρα, να το μάθει, το εξηγήσω αργότερα, Ρομπ. Το θέμα με το μαθήματα είναι lateral thinking. Lateral thinking is a new method of trying to find creative ideas. Because in art, especially, there's nothing original. Το πώς μπορούμε να ορίσουμε δηλαδή την δημιουργική σκέψη, λέει, είναι το ζήτημα, στα μαθήματα που κάνει. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει πρωτότυπη δημιουργία στην τέχνη. Δεν υπάρχει κάτι. Άρα όλα είναι κόπιες, δηλαδή. Όλα είναι αντίγραφα, τα πάντα. Well, something that Andy Warhol once said, you know, there's nothing original. Δεν το λέμε εμείς, το έχει πει ο Andy Warhol, έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε, δηλαδή, τι έχει συμβεί. You can see it a lot, especially on the internet. You'll see an image and then you'll see something very similar on a different web page. What you have to try to do is to try to think of a theme or a subject that can draw some newer influence. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνεις, επειδή στη δουλειά αυτή υπάρχει πάρα πολύ ξεπατήκωμα από ό,τι κατάλαβα και πάρα πολύ αντιγραφή, είναι να προσπαθείς μέσω ενός δικού σου καναλιού να δημιουργήσεις
όχι μια πρωτότυπη ιδέα, αλλά να δώσει ένα θέμα και μια θεματική γύρω από την οποία θα περιστρέφεται. Η δουλειά σου μπορεί να μοιάζει του άλλου, αλλά θα είναι κάτι ξεχωριστό. Ναι, μπορεί να στηρίζει δίπλα αυτό, είπε και να σου μοιάζει. Το... Πολύ καλή. Δηλαδή. Σε άρεσε το ξεπατήκωμα. Το ξεπατήκωμα. Στο αγγλικά πώ το κατάλαβε, αυτό είναι φοβερό το. Το κόπι είναι το ξεπατήκωμα. Είναι αυτό που λέει για την τέχνη. Πάντω στην τέχνη, έχω ακούσει από όλου, είναι όλα πρωτότυπα. Παιδιά, μπορούμε να βλέπουμε και το άλλο βίντεο του Ρομπ, γιατί τώρα δείχνει τα εγγένεια, αλλά δεν έχουμε. Ναι, γιατί του έχουμε κουράσει του ανθρώπου που πήγαιναν. Αλλάξτε το αυτό το βίντεο. Καλύτερα να μα δείξετε ένα διπλό παράθυρο, να δείξουμε τα κοντινά. Για να δείτε και τη δουλειά του Ρομπ είναι καταπληκτική. Και να καταλάβουμε και τη διαφορά. Και να καταλάβουμε τη διαφορά του ηλουστρασιών με το καρτούν αυτό δηλαδή που διευκρίνησε στην αρχή. Έτσι, ότι δεν είναι καρτούν. Το καρτούν είναι τα κινούμενα σχέδια. Το ηλουστρασιών είναι μια δουλειά, δείχνει κάποια ζωάκια, τα οποία μπορεί να μιλάνε, αλλά δεν είναι αναγκαστικά. Με μεγάλη χαρά θα σου ανακοινώσω ότι δεν θα μπορέσουμε να το δούμε. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν, να το δούμε. Λοιπόν, άρα πρέπει να πάμε μέχρι να τις 28. Τα πάτε. Να και πάτε. Να πάμε. Δεν πήγα. Μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου στην Καλερί Ρο που βρίσκεται στη Ρωμανού. Η Ρωμανού είναι ένα από τα δρομάκια απέναντι το Λευκό Πύργο. Έτσι, τα καινούργια τα πεζοδρομημένα. Για να καταλάβει ο κόσμος που βρίσκεται. Επίσης θα κάνει ένα μήνυμα, κάτι σαν workshop θα κάνει. No, it wasn't a workshop. We're on Thursday evening we're going to do an event where I actually sit down with a lot of my artwork and actually discuss how I get the idea, how I then proceed to develop the idea. Okay, λοιπόν, την Πέμπτη θα έχετε τη δυνατότητα πάτε να παρακολουθήσετε ένα μίνι σεμιναριάκι, ας το πούμε. Yeah. Όπου θα μας δείξει πώς συνέλαβε την ιδέα και πώς την εξέλιξε και πώς έγινε τελικά όλη αυτή η έκθεση. Γιατί κάθε ζώο έχει μια ιστορία από δίπλα. Τι ώρα? Είναι 7. Στις 7. And on Sunday we're thinking of opening the gallery because there's an event in the city center. Εν τω μεταξύ πλάγα με τον Ρομπ είναι ότι τα γένειά του ήταν τη μέρα που ήταν η μεγάλη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα. Παίζει να είχε περισσότερο κόσμο ο Ρομπ. Στην Εσταγένεια. Ήταν με αυτή την καταρακτώδη βροχή. Γιατί η βροχή δεν έδαψε πολύ κόσμο στο. Αυτό. Κρίμα. Νομίζω ότι την Πέμπτη δεν λίγο τον καιρό θα βρέχει. Την Πέμπτη τι λέει την Πέμπτη. Την Πέμπτη, επειδή μου είναι κλειστό ο χώρο στην καλέρι. Α, θα γίνει μέσα. Ναι, ναι. Έλεγα πω γίνει διαδραστικό και γίνει και έξω και είναι και πιο. Όχι, μέσα είναι ένα υπέροχο χώρο. Με φοβερέ. Όταν τι είδα, δηλαδή. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Εντάξει, τον χώρο τον είδαμε κιόλα στο βίντεο που τρέχουν οι άνθρωποι μέσα. Είναι ένα σαλιγκάρι που αντί για κέλυφο έχει. Το σαλιγκάρι τι έχει αντί για κέλυφο. Είναι ένα παπούτσι. Τώρα, ό,τι και να σα πω είναι λίγα. Πρέπει να πάτε να δείτε την έκθεση. Well, can I still speak? The point is, I want to try to show using animals how ridiculous human nature is sometimes. Θέλω να δείξει λοιπόν με το να χρησιμοποιεί τα ζώα στη δουλειά του πόσο γελία μπορεί να αποδειχτεί η ανθρώπινη φύση. Και όχι η ανθρώπινη φύση αυτή καθ' αυτή, αλλά το πώς εμείς αυτή την ανθρώπινη φύση την έχουμε κάνει να εκπέσει. It seems like humans actually take themselves out of the whole idea that we're part of an ecosystem. Okay, yeah. Νομίζουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε μέρος του οικοσυστήματος, αλλά νομίζουμε ότι είμαστε κάτι ανώτερο και αυτά που μας έλεγε ο Κωνσταντζόπουλος πριν. Είμαστε η καταστροφή του οικοσυστήματος. Έτσι. Okay. Πιθανότατα. Όχι μόνο στα ζώα, αλλά σε πολλά άλλα πράγματα. I'm trying to teach people. Yeah. Ναι, φυσικά. So I'm waiting for everybody. Θα το πω στα ελληνικά, με τέτοια μετάφραση, πίστευες ότι μιλάς τόσο καλά αγγλικά? Το πιέσαι. Τι γλυκούλης που είσαι, τι γλυκούλης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη φορά να μιλάω ελληνικά. Την επόμενη φορά θα κάνεις εσύ μετάφραση στα αγγλικά αυτά που θα λέω εγώ στα ελληνικά. Ευχαριστούμε πολύ. Και πολλές επιτυχίες και καλές δημιουργίες. Ναι, περιμένω. Ναι, μην πας πιθανώς. Σήμερα το βράδυ ή σήμερα ή αύριο είναι, ρε παιδιά, η συναυλία του Ροζ Ντέιλι στο Κόδρα. Εσείς θα κερδίσετε δύο διπλές. Ο κόσμος τώρα θα τηλεφωνήσει 16, για να πάρει, σήμερα πρέπει ναι, να είναι. Για να πάει να απολαύσει μια πολύ ωραία συναυλία. Σήμερα για τηλεφωνήστε. Στο Κόδρα, αύριο με Ελίνα Σλανίδου, μεθαύριο Κανά, Λέκας, Καζαντζής, Ανδρέου κτλ.